Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα δούμε ένα πολύ αγαπημένο εργαλείο για όσους ηχογραφούν, τα Lanes. Έστω λοιπόν ότι έχουμε ένα κανάλι και ηχογραφούμε για παράδειγμα μία φωνή. Αυτή η φωνή κάπου κάνει λάθος και θέλω να συνεχίσω από το σημείο που έγινε το λάθος και μετά. Να μην ηχογραφήσω δηλαδή ξανά όλο το τμήμα. Ένας τρόπος για να το κάνω αυτό, πολύ εύκολος, είναι να χρησιμοποιήσω τα Lane. Παράδειγμα. Εδώ λοιπόν στο πρόγραμμα έχω ήδη ανοίξει ένα ε, κανάλι και θα ηχογραφήσω τη φωνή μου αυτή τη στιγμή οπότε λοιπόν αυτή τη στιγμή εγώ ηχογραφώ και καθώς ηχογραφώ κάπου κάνω λοιπόν ένα λάθος σταματάμε την ηχογράφηση και βλέπουμε την ηχογράφησή μας έστω ότι θέλω σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να κάνω, την ακούσουμε λοιπόν, αυτό το λάθος θέλω να μην υπάρχει λάθος πλέον, να το κάνω σωστό θα μπορούσα λοιπόν να κάνω το εξή: Να βάλω το κέρσορά μου, να πατήσω play, να ακούω δηλαδή την ηχογράφηση και στο σημείο που θέλω να ξανακάνω recording και να αντικαταστήσω τη λέξη που έκανα λάθο. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή εγώ ηχογραφώ και καθώ ηχογραφώ κάπου. Ένα σωστό. Εδώ τα πράγματα λίγο περιπλέκονται. Έχω ένα τμήμα που έχει διαγραφεί, έχω τη σωστή λέξη, έχω αρχίσει να χάνω πληροφορίες. Δεν αγχώνομαι. Πατάμε αυτό το κουμπί Show Lanes. Και εδώ βλέπω την πρώτη ηχογράφηση και τη δεύτερη ηχογράφηση. Με όλα τα Edit Tools μου είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον να έρθω και να διορθώσω ό,τι χρειάζεται. Ακόμα και αν χρειαστεί να κάνω μία τρίτη ηχογράφηση, είναι πάρα πολύ εύκολο. Κοιτάξτε. Αυτή τη στιγμή εγώ ηχογραφώ. Και κάπου εδώ θα πω μια πολύ σωστή λέξη. Όπως βλέπετε, έχει κρατήσει χρονικά τις τελευταίες εκδόσεις του κάθε τμήματο. Οπότε μου είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνω οποιοδήποτε έτσι θέλω. Όταν τελειώσω, απλά σβήνω τα lens και η κυματομορφή μου είναι έτοιμη.